χθεσινή ψηφοφορία στην Βουλή, αλλά κυρίως η τρίμερη συζήτηση που προηγήθηκε, νομίζω ότι για αυτούς που την παρακολούθησαν έδωσε πολλές απαντήσεις. Οι πολίτες είχαν την ευκαιρία να ακούσουν την αλήθεια γύρω από το τραγικό δυστύχημα στα Τέμπη. Νομίζω ότι είχαν και την δυνατότητα να ξεχωρίσουν την πραγματικότητα από την διαστρέβλωση της κομματικής δημαγωγίας. Και φυσικά να διαπιστώσουν και την υποκρισία των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Εκείνων που ενώ επικαλούνται τον δίκαιο πόνο των συγγενών, την ίδια ώρα ουσιαστικά μεθόδευαν ένα κοινό χτύπημα κατά της κυβέρνησης. Προσωπικά μίλησα με ειλικρίνεια, από καρδιάς, ελπίζω να με άκουσαν και με τον ίδιο τρόπο. Νομίζω ότι σε τέτοιες στιγμές είναι σημαντικό τελικά να κυριαρχεί η ουσία και όχι οι εντυπώσεις, η λογική αλλά και το συνέστημα, γιατί πιστεύω ότι οι πολίτες αντιλαμβάνονται τελικά ποιος είναι ειλικρινής και από τον τρόπο με τον οποίο εκφέρει το λόγο του και όχι φτηνή προπαγάνδα. Και η διαδικασία αυτή πιστεύω τελικά ότι ήταν αναγκαία, γιατί νομίζω ότι όλοι πια αντιλαμβάνονται ότι ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ θα διαγωνίζονται σε τοξικότητα καθώς βαδίζουμε προς τις ευρωεκλογές. Νομίζω ότι είδατε και τον κινησμό με τον οποίο εργαλειοποίησαν ένα συλλογικό τραύμα και πόσο αδίστακτα μίλησαν ακόμα μέχρι και για νοθεία στις εκλογές, με πόση ευκολία αγκαλιάστηκαν με εξωθεσμικά κέντρα, αλλά και πόσο επικίνδυνους δρόμους ανοίγουν, αμφισβητώντας ουσιαστικά το σημαντικότερο κεκτημένο της μεταπολίτευσης 50 χρόνια μετά την αποκατάσταση της δημοκρατίας, που δεν είναι άλλο από τις δίκαιες και ελεύθερες εκλογές. Προσωπικά είχα την ευκαιρία να επαναλάβω κάτι το οποίο έχω πει πολλές φορές και εδώ στο Υπουργικό Συμβούλιο. Δεν συγκυβερνούμε με κανένα συμφέρον, καθένας στο ρόλο του. Και όλα αυτά αναδεικνύουν και τη διπλή πολιτική βαρύτητα που αποκτά η αναμέτρηση του Ιουνίου. Και εκεί από τη μια μεριά κρίνεται η ελληνική εκπροσώπηση στην Ευρωβουλή. Εκεί μας περιμένουν σημαντικές μάχες σε πολλά επίπεδα, μεταναστευτικό, άμυνα, ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας, περισσότερα κονδύλια για τους αγρότες μας. Χρειάζονται συνεπώς ευρωβουλευτές με ευρωπαϊκή γραμμή, αλλά ταυτόχρονα και με δυνατή εθνική φωνή. Ενώ στην ίδια κάλπη θα ζυγιστεί προφανώς και η πολιτική σταθερότητα αλλά και η συνέχεια μιας πορείας που παρά τις δυσκολίες μας οδηγεί μπροστά. Έρχομαι τώρα στα θέματα του Υπουργικού Συμβουλίου, όπου προφανώς κυριαρχεί η απόφασή μας για το νέο κατώτατο μισθό, ο οποίος αυξάνεται για τέταρτη φορά, έτσι από την 1η Απριλίου, σε λίγες μέρες από τώρα. Όσοι αμείβονται με τον κατώτατο μισθό θα λαμβάνουν 830 ευρώ το μήνα. Μιλάμε για μια αύξηση 50 ευρώ σε ένα ποσό που, όπως θα ακούσουμε και στη συνέχεια, θα συμπαρασύρει προς τα πάνω τριετίες, πολλά επιδόματα τα οποία συνδέονται με τον κατώτατο μισθό. Θέλω να θυμίσω ότι όταν ήρθαμε στα πράγματα ο κατώτατος μισθός ήταν 650 ευρώ το 2019. Έχει παρουσιάσει ουσιαστικά μια άνοδο της τάξης του 27%. Μετά τις αυξήσεις λοιπόν στο δημόσιο, μετά τις αυξήσεις στις συντάξεις, γίνεται πράξη ένα ακόμα βήμα στην εφαρμογή των προγραμματικών μας δεσμεύσεων. Με μόνιμα μέτρα, να το τονίσω αυτό, μόνιμα μέτρα τα οποία αφορούν εκατομμύρια νοικοκυριά και τα οποία προφανώς θα ισχύουν και μετά το πέρασμα της διεθνούς ακρίβειας, ώστε να μπορούμε να πετύχουμε τον στόχο τον οποίο έχουμε θέσει. Το 2027 ο μέσος μισθός στην πατρίδα μας να είναι 1.500 ευρώ και ο κατώτατος μισθός 950 ευρώ.